Ευχαριστώ, Αντώνη. Έβαλα και μια έτσι, ωραία φανέλα πάνω από το πουκάμισο. Ελπίζω η μόδα να είναι κάτι που μου πάει, να είναι κάτι ωραίο. Ξέρω ότι είσαι αρκετά της μόδας, Λεόντιε. Έχετε φέρει αρκετό υλικό, Μουβέμπερ, για να δώσετε και στους παίχτες φανέλες για να προωθήσετε αυτή την καμπάνια. Ο Λέοντιος ο Τσέλεπος μαζί μας είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού. Αρκετές άλλες ιδιότητες. Με τον Μουβέμπερ όμως είναι ένας εκ των ιδρυτών αυτής της καμπάνιας στην Κύπρο. Αρκετά χρόνια τρέχει αυτή την προσπάθεια. Αφήνει και κάθε Νοέμβριο το μουστάκι του. Λεόντιε, πες μας πρώτα απ' όλα τη σημασία του να μιλάμε για θέματα της ανδρικής υγείας και πόσο έχει βοηθήσει αυτή η καμπάνια, αυτό το awareness, αυτό το σκοπό. Αρχικά να ευχαριστήσουμε την Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης για την φετινή στήριξη και την αφιέρωση της 7ης αγωνιστικής για το Movember Cyprus. Από εκεί και πέρα είναι η 7η χρονιά που η καμπάνια Movember Cyprus γίνεται στην Κύπρο. Σημαντικό, όπως αναφέρες και εσύ, είναι η πρόληψη. Ο ανδρικός καρκίνος που έχει και το χαρακτηρισμό του σιωπηλού δολοφόνου είναι ένας είδος καρκίνου που δεν παρουσιάζει οποιοδήποτε σύμπτωμα. Άρα το σημαντικότερο απ' όλα είναι η πρόληψη και η ενημέρωση του κόσμου. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε τα τελευταία 7 χρόνια, ενημερώνοντας τον κόσμο ότι με μια απλή αιματολογική εξέταση, το λεγόμενο PSA test, μπορεί εύκολα κάποιος να ανακαλύψει αν υπάρχει κάποιο θέμα με τον ανδρικό καρκίνο. Εδώ και 7 χρόνια που κάνουμε την καμπάνια, τα ποσοστά των ανδρών που έκαναν PSA test από το 2009 που ήταν στο 17%, το 2015 ανέβηκαν στο 50% και σήμερα με την ανωδική τάση των προηγούμενων χρόνων θεωρούμε ότι είμαστε πάνω από το 80%. Μια σημαντική εξέλιξη. Γι' αυτό και εμείς φέτος είναι η πρώτη χρονιά που αγοράσαμε έναν μεγάλο αριθμό PSA test, ούτως ώστε να δοθούν δωρεάν προς τους άντρες, προτρέποντάς τους να κάνουν αυτή την εξέταση. Μπορεί να μιλήσουμε λίγο για τα διαδικαστικά. Πώς μπορεί κάποιος να κάνει αυτή την εξέταση, ποια διαδικασία υπάρχει, θα σε ρωτούσα για το κόστος, είπες τη λέξη δωρεάν, και γενικά πώς μπορεί κάποιος να μάθει περισσότερα για αυτή την εξέταση, για αυτή την εξέταση πρόληψης. Είναι μια πολύ απλή αιματολογική εξέταση που γίνεται σε όλα τα χημεία. Το κόστος της, το κανονικό, είναι γύρω στα 25 με 30 ευρώ. Είναι και μέσα στο γεσί, αλλά δεν είναι δωρεάν. Είναι γύρω στα 15 ευρώ το κόστος. Γι' αυτό, όπως ανάφερα και εγώ, φέτος για πρώτη χρονιά να αγοράσαμε έναν αριθμό 1000 δωρεάν τεστ σε συνεργασία με χημεία σε όλες τις πόλεις. Και άρα, μέσω των εκδηλώσεων μας τόσο του Νοεμβρίου αλλά και των επόμενων μηνών, σκοπός μας είναι να διανέμουμε σε άντρες κυρίως άνω των 40, όπου συνήθως παρουσιάζεται και το θέμα με τον ανδρικό καρκίνο, τόσο ώστε απλά να προχωρήσουν σε αυτήν την αιματολογική εξέταση. Είναι απλά αίμα, μια ανάλυση και ένας δείχτης που δείχνει αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, ώστε να γίνουν περαιτέρω εξετάσεις. Γιατί αυτό το στίγμα, αυτή η ανησυχία ή τέλος πάντων να το πούμε, το γεγονός ότι ο κόσμος, οι άντρες αποφεύγουν να κάνουν αυτές τις εξετάσεις, γιατί υπάρχει αυτό το πράγμα? Νομίζω είναι γενικότερα η στάση των ανδρών σε σχέση με τους γιατρούς και τα θέματα της υγείας τους, είτε λόγω περηφάνειας, θα το έλεγα, είτε λόγω της γενικότερης νοοτροπίας που έχουμε, δεν εξεταζόμαστε συχνά. Πέραν από αυτού, το επειδή ο συγκεκριμένος ανδρικός καρκίνος έχει να κάνει και με έναν ευαίσθητο, θα το έλεγα, όργανο των ανδρών, υπάρχει και αυτόν το ταμπού όσον αφορά τον ανδρικό καρκίνο. Αυτά στην ουσία προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε, να το πω, ενημερώνοντας τον κόσμο και, όπως είπα, προλαβαίνοντας, γιατί η πρόληψη στο συγκεκριμένο είδος καρκίνου είναι και καλύτερη θεραπεία. Μία τελευταία ερώτηση, ο κόσμος που θέλει να μάθει περισσότερα. Και εντάξει, να μην είπαμε για την ανδρική υγεία, έτσι όπως σταθήκαμε εδώ, ίσως να έχουμε και θέματα με την υγεία των παιχτών. Πώς μπορεί να μάθει αυτή τη στιγμή ο κόσμος που μας βλέπει? Υπάρχει κάποια σελίδα στο Facebook, υπάρχει κάποιο τηλέφωνο? Υπάρχουν αρχικά και ενημερωτικών υλικών που εμείς τυπώνουμε κάθε Νοέμβριο και διανέμουμε. Από εκεί και πέρα γίνονται ενημερωτικές διαλέξεις σε όλες τις πόλεις κατά τον μήνα Νοέμβριο. Αλλά υπάρχει και ξεχωριστό σωματείο στην Κύπρο, το Europa Homo Κύπρου, όπου τα περισσότερα μέλη τους είναι ασθενείς με ανδρικών καρκίνων, όπου επίσης μπορούν να ενημερωθούν μέσω της σελίδας του Europa Homo. Λέοντιος Τσέλεπος, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο που θέλεις να προσθέσεις αυτήν την καμπάνια, κάτι που δεν ρωτήσαμε. Αν όχι, σε αποδεσμεύουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας και είναι σημαντικό, γιατί όπως λέει και το μότο μας, μαζί να αλλάζουμε το πρόσωπο του ανδρικού καρκίνου και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και σήμερα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Λεόντιε. Καλή συνέχεια. Αυτά από τον...